Το επιμελητήριο δράμα σε συνεργασία με την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησε σήμερα δύο συναντήσεις με θέμα την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης της έξυπνης εξειδίκευσης για τους τομείς του τουρισμού, του γάλακτος και του κρέατος. Παρουσία των εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής και του Συμβουλίου Καινοτομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η καινοτομία είναι αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστήριξε μεταξύ άλλων και ο κύριος Πέτρος Σουκολιάς, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Καινοτομίας της Περιφέρειας. Εδώ και καιρό έχει σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους. Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι και ο τουρισμός. Θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο περιφέρειας, από την ημέρα που ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με συγκεκριμένα βήματα και με ένα συγκεκριμένο στόχο. Πέρα από την διαβάθμιση, αν θέλετε, της διαδικασίας όλης της υλοποίησης του προγράμματος έξυπνης εξειδίκευσης, όπως ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε η περιφέρεια να χαλάξει και τα επόμενα βήματα, υπάρχει, αν θέλετε, ένα επιτελείο αυτής της στιγμής του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, όπου πέρα από την περιφερειά που βρίσκεται ο κ. Πέτρος Σοβολιάς, ο οποίος είναι μαζί μας, καθώς επίσης και η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, ο Γιάννης Μισανδής. Και στόχος φυσικά είναι να δημιουργήσουμε εκείνες τις προτάσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της έξυπνης εξειδίκευσης με στόχο υλοποίησης Οκτώβριου του 2015 τα πρώτα έργα πιθανών. Μπορεί και νωρίτερα. Καταρχάς, φιλοξενούμε εδώ στο επιμελητήριο δράμα σήμερα την περιφέρεια, τη διαχειριστική αρχή και επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας για το ζήτημα της έξυπνης εξειδίκευσης. Το επιμελητήριο δράμας, όπως γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό προωθεί αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία και με την περιφέρεια. Για μας, για το τοπικό ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει από τις επιχειρήσεις. Στη συγκεκριμένη στιγμή μιλάμε για τον τουρισμό και μιλάμε επίσης για τις επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος και επίσης τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν μια πρόταση βάσει των αναγκών τους, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στη συνέχεια αυτή η πρόταση στην έξυπνη εξειδίκευση για να μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποια έργα ανάγκης και φυσικά μετάβασης προς το μέλλον, διότι αφορά την καινοτομία κυρίως. Η έξυπνη εξειδίκευση αυτά έχει τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, της έρευνας και της βελτίωσης προστιθέμενης αξίας των προϊόντων που επιβάλλεται, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι επιχειρηματίες. Έχουμε επιλέξει εδώ φυσικά στη δράμα τον κλάδο του ίνου, του μαρμάρου. Σήμερα έχουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα κρέατα και θα έχει και συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει πλαίσια. Το πλαίσιο το οποίο θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα των 7 επόμενων χρόνων, 14 με 20, έχει ήδη κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιφέρεια πρέπει να σχεδιάσει. Η περιφέρεια όμως θέλει να σχεδιάσει με αποτελεσματικό τρόπο. Δηλαδή αυτά που θα σχεδιάσει να μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα από την υλοποίησή τους. Γι' αυτό δεν θα ακολουθηθεί ο παραδοσιακός τρόπος σχεδίασης, δηλαδή κάποιοι επιτελείς συσκέπτονται, κάνουν ομάδες εργασίας και βγάζουν δράσεις. Αυτή τη φορά θα είναι τελείως αντίστροφα. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, οι όποιοι εμπλέκονται με τις κατακλάδο δραστηριότητες στην περιφέρεια, όπως προανέφερε ο κύριος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Δράμας, θα πρέπει να μας πούν τι θέλουν για να λύσουν τα προβλήματά τους, για να ξεπεράσουν αδυναμίες, για να γίνουν δυνατότεροι και το κυριότερο, για να γίνουν καινοτόμοι. Καινοτομία είναι αυτό που επαγγέλλεται, αυτό που ζητάει, αυτό που επιδιώκει με τις χρηματοδοτήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υιοθετηθεί από την περιφέρεια, έχει σχεδιάσει η περιφέρεια για την καινοτομία και θέλει να πάρει, να δώσει, να συνεργαστεί με τους επαγγελματίες και μάλιστα να εμπλέξει και σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη έκταση την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα, η οποία είναι πολύ ισχυρή στην περιφέρεια, προκειμένου οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα, το οποίο είναι το κλειδί στην ανταγωνιστικότητα. Και ξέρετε τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα.